υπάρχει άνθρωποι τόσο ξεχωριστοί, τόσο ευλογημένοι, που αξίζει να ζεις μόνο και μόνο για να τους συναντήσεις, έλεγε πριν χρόνια ο Τάσος Λιβαδίτης. Λίγοι όμως είναι οι τυχεροί που θα ανταμώσουν μαζί τους. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι ανάμεσά μας, άραγε οι ίδιοι ξέρουν πόσο υπέροχοι είναι. Άνθρωποι, πάντα ταπεινοί, χαμογελαστοί, προσφέρουν στον συνάνθρωπο χωρίς να περιμένουν τίποτα ως αντάλλαγμα. Τα δικά τους προβλήματα τα παραμερίζουν. Άνθρωποι με γλυκό χαμόγελο, όλο καλοσύνη και τόσο αθώα μάτια που όταν τα βλέπεις θα ρεις και βρίσκεσαι σε μία άλλη εποχή βγαλμένη από τα παραμύθια. Τέτοιος άνθρωπος ήταν και η Αργυρό. Γεννήθηκε στην Κρήτη σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο γύρω στα 1920. Ήταν μία λεβέντισσα, όμορφη, καλοστημένη. Αγαπήθηκαν με ένα νέο, αλλά πριν προλάβουν να παντρευτούν, κηρύχθηκε ο πόλεμος. Το παλικάρι έφυγε και πολέμησε στην Αλβανία τους Ιταλούς. Μετά τη συνθηκολόγηση κατέβηκε στην Κρήτη για να αγωνιστεί και εκεί εναντίον των Γερμανών. Κάποια στιγμή βρίσκεται εχμάλωτος των Γερμανών να οδηγείται μπροστά από το εκτελεστικό απόσπασμα. Τα γνωστά αντίπεινα των κατακτητών για τον θάνατο ενός Γερμανού στρατιώτη. Πληροφορείται η Αργυρό τα καθέκαστα και τρέχει στον τόπο της εκτέλεσης. Τα Ελληνόπουλα είναι στημένα στον τοίχο και απέναντί τους, οι Γερμανοί με τα όπλα τους, περιμένουν τη διαταγή για να πυροβολήσουν. Σταματήστε! Η Αργυρό, αγέροχη, περήφανη, όμορφη σαν θεά, περνάει μπροστά τους και κάθεται μπροστά από τις κάνες των όπλων. Όλοι σαστίζουν. Ο επικεφαλής της εκτέλεσης της φωνάζει. Τι κάνεις εκεί, τι θέλεις? Ο αραβωνιαστικός μου είναι εδώ. Είδα τον ελευθερώσεις ή χτύπα και εμένα. Φύγε! Όχι! Ο Γερμανός σαστίζει. Τέτοιο θάρρος, τέτοια αφοσίωση δεν την έχει ξαναδεί. Πάρ' τον και φύγε! Μα η Αργυρό δεν σταματά εδώ. Και τα άλλα παλικάρια είναι Έλληνες, είναι χωριανοί της. Με περίσσιο θάρρος αντιλέγει. Όχι! Ή όλους, ίστησε και εμένα στον τοίχο. Και με τα λόγια αυτά προχωράει προς τους κατάδικους. Ο διοικητής έχει μείνει άφωνος, οι στρατιώτες το ίδιο. Μετανιώνει και χαρίζεται η ζωή σε όλους. Χαθείτε από μπροστά μου! Φύγετε! Η Αργυρό και ο αγαπημένος της παντρεύονται. Προβάλεμα, προβάλεμα, προβάλεμα να του. Αποκτούν ένα παιδάκι. Μετά τη γέννα εκδηλώνεται η φοβερή λέπρα στην Αργυρό. Πρέπει να αφήσει τον άντρα της, τον νεογέννητο αγγελούδι της, το σπίτι της, όλο το στήσιμο της ζωής της και να απομονωθεί στη Σπιναλόγκα, το νησί των καταραμένων. Την περιμένει η κοινή μοίρα αυτών των απόκληρων. Thank you.
πατέρας μένει με ένα λιχούδι στα χέρια. Αναζητάει τροφό για να του το αναστήσει, να το βυζάξει και βρίσκει βοήθεια από μια γυναίκα στα Χανιά, στην άλλη άκρη της Κρήτης. Περνούν λίγοι μήνες, η Αργυρό καίγεται που δεν έβλεπε το σπλάχνο της και παίρνει μια τρελή απόφαση. Νύχτα βουτάει στη θάλασσα και διασχίζει κολυμπώντας την απόσταση μέχρι την απέναντι στεριά. Έχει κάνει έναν μπόγο τα ρούχα της και τα έχει δέσει πάνω στο κεφάλι της. Περπατάει 7 μερόνυχτα, μόνη, κρυμμένη, για να μην την αντιληφθούν και την πετροβολήσουν όπως γινόταν με τους λεπρούς. Πεινασμένη και διψασμένη, και κάποια στιγμή φτάνει στα Χανιά και βρίσκει το σπίτι της τροφού. Το βρίσκει έρημο, κάθεται παράμερα στην αυλή και περιμένει. Κάποια στιγμή έρχονται κάποιοι, μια γυναίκα, 2-3 γριές. Από μακριά τους μιλάει, τους συστήνεται. «Είμαι η Αργυρό, μόνο να μου πείτε αν είναι καλά το παιδί μου, μόνο να το δω από μακριά», τους λέει. «Το παιδί σου πέθανε, κορίτσι μου, χθες το βράδυ, μόλις το κυδέψαμε, ερχόμαστε από τα μνήματα». Μαζεύει τα συντρίμια της, τον πόνο της και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Περνούν λίγα χρόνια, εκείνη, πάντα στη Σπιναλόγκα, παίρνει μήνυμα από τον άντρα της πως θέλει να ξαναπαντρευτεί. Εκείνος είναι νέος και δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας και επιστροφής για την Αργυρό. Τη στέλνει να υπογράψει τα χαρτιά να λύσουν το γάμο τους. «Με όλη μου την καρδιά και την αγάπη μου», του απαντάει, και τη μέρα του γάμου κάνει πάλι την ίδια παράτολμη ενέργεια. Τραπετεύει πάλι από τη Σπιναλόγκα και παρευρίσκεται στο γάμο του άντρα της, πάλι από μακριά. Και όταν τελειώνει το μυστήριο, πλησιάζει την ύφη και της φωνάζει: «Έχεις καλόν άντρα, να τον αγαπάς!» Και της αφήνει και το δώρο της, ένα χρηματικό ποσό που το μάζεψε ψίχουλο-ψίχουλο από το πενιχρό επίδομα που της έδιναν. Και σε κάθε παιδί που γεννούσε αυτή η γυναίκα, έβγαινε με τον ίδιο τρόπο στη βάφτισή του και άφηνε ένα δώρο, ό,τι μπορούσε η φτώχεια της να προσφέρει. Το 1957, το λεπροκομείο της Σπιναλόγκα κλείνει. Έχει φτάσει και εδώ το φάρμακο της λέπρας. Όσοι είχαν την νόσο σε πρώιμα στάδια θεραπεύτηκαν και επέστρεψαν στα σπίτια και στις οικογένειές τους. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Καλημέρα, Μανώλη. Γεια. Στάσου και είπε μια ουλιά πιο μέρος. Ήρθαν γιατί τα καλαματάτα που περιμέναμε. Η Σπιναλόγκα θα κλείσει. Θα κλείσει, γιατρέ μου, κατάλαβες. Θα κλείσει. Θα κλείσει, θα κλείσει, θα κλείσει, γιατρέ. Από εδώ και μπροστά είμαστε κι εμείς πια ελεύθεροι. Το έγραψα χθες από το Υπουργείο. Το έγραψα. Πώς το ξέρεις εσύ. Ποιος άνοιξε το έγγραφο. Γεγγέλα, ποιος άλλος. Σας περίμενα από χθες το βράδυ. Σας περίμενα μέχρι αργά. Εμείς εδώ τα κοπανίσαμε μια ουλιά. Τώρα κοιμούνται όλοι. Κλείνει πια, γιατρέ, η κόλαση αυτή. Κλείνει. Πού είναι τώρα η Άγγελα? Κατέχω εγώ που είναι. Με το σύφηκα που θα είναι. Μωρέ, γιατρέ, γιατί να μην έρθεις από χτες το βράδυ? Γιατί να μην χαρείς και εσύ μαζί μας? Γιατί να μην είσαι εδώ? Να μας δεις πως πήραμε. Να πεις και εσύ στην υγειά μας. Να χαρούμε όλοι μαζί. Έβρεχε. Είχε καταιγίδα, δεν μπόρεσε. Κανένας ουρανός, γιατρέ, δεν καθαρίζει. Χωρίς καταιγίδα. Οι παλιοί ασθενείς, στους οποίους είχε αφήσει τα σημάδια η αρρώστια, είχαν κυριολεκτικά ξεχαστεί και από τις οικογένειές τους, αν και θεωρούνταν ασφαλείς πλέον, με τη θεραπεία στην οποία είχαν και αυτοί υποβληθεί, μεταφέρθηκαν σε ειδική πτέρυγα του νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Εδώ η Αργυρό θα γίνει μια ταπεινή διάκονος των πιο ηλικιωμένων ασθενών. Θα γνωρίσει τους ακούραστους Αγίους Νικηφόρο το Λεπρό και Ευμένιο Σαριδάκη
και θα βιώσει μαζί τους την καθημερινή προσφορά αγάπης σε όλους. Μαζί με 2-3 άλλες ομοιοπαθείς γυναίκες έπλυναν, καθάριζαν, περιποιούνταν και νεκροστόλιζαν όταν ερχόταν η ώρα τους, τις λεπρές αδερφές. Αξιοσημείωτο είναι και το τάμα που είχαν από παλιά κάνει. «Κάνε Θεέ μου να βρεθεί το φάρμακο για τη λέπρα, όχι για μας, για τους νέους που χάνουν την αξιοπρέπεια και τη ζωή τους και δεν θα φάμε λάδι στον αιώνα». Και αφού βρέθηκε το φάρμακο, έπρεπε να κρατήσουν την υπόσχεση και την κράτησαν και δεν έβαλαν λάδι στο στόμα του. Και το Πάσχα, για να κάνουν κατάλυση, βουτούσαν το δάχτυλο, το κολοβωμένο από την αρρώστια, στο λάδι της καντήλας και το ακουμπούσαν στα χείλη τους για να τιμήσουν την ημέρα της Ανάστασης, χωρίς να πατήσουν τον όρκο τους. Αυτή ήταν η Αργυρό. Ποιος να ξέρει πόσα άλλα διαμάντια έκρυβε η μαρτυρική ζωή της. Η καρδιά πάει κόντρα στο νου και όποιος την ακολουθεί πρέπει να έχει κότσια γερά, είπε ο Νίκος Καζαντζάκης. Και η Αργυρό απέδειξε ότι είχε γερά κότσια.